λόγους μόνο, αλλά γιατί οι υποθήκες του παρελθόντος δείχνουν σε όλους μας την αυριανή οδό του καθήκοντος. Σας ευχαριστώ. Τελειώνοντας, για να μην σας απασχολώ πολύ, θέλω να ευχαριστήσω όλους τους συντελεστές της εκδήλωσής μας. Καταρχήν, την Περιφέρεια Υπήρου και τον Περιφερειάρχη κ. Καθημάνη Αλέξηδο και τον Δήμο Ιωαννιτών και τον Δήμαρχο κ. Μωυσή Ελισάφ που μας ενέταξαν στο επίσημο πρόγραμμα στις παράλληλες εκδηλώσεις. Τους συνδιοργανωτές Σύλλογο Κριτών Υπήρου, Σύλλογο Κριτών Φοιτητών Ιωαννίνων, το Σύλλογο Κριτική Μούσα. Την ομιλήτριά μας θα ακούσουν αμέσως μετά την καθηγήτρια Αναστασία Νικηφόρου Σαλιδράκη. Τους καθηγητές μας στην ουσία ευχές και ευχές που ευχαριστούμε μετά του Μητροπολίτου Ιωαννίνου κ. Κρυξίμου, ο οποίος λόγω ανημένων υποχρεώσεων έπρεπε μετά την παρέλαση να φύγει για την Αθήνα. Μαζευτήκαμε εδώ αυτή την πολύ σημαντική μέρα του εορτασμού της απελευθέρωσης των Ιωαννίνων για να συντάσσουμε στην πολύ ενδιαφέρουσα εκδήλωση με θέμα Κρήτες εθελοντές των ιδιωτικών και μακεδονικών αγώνων. Και αυτός εδώ ο τόπος, όπως και όλη η Ελλάδα, είναι καλλιεργημένος με αγώνες και θυσίες και ποτισμένος με αίμα αδούλωτων αγωνιστών που διψούσαν για ελευθερία. Η συνεισφορά της ιδιαίτερης πατρίδας μου, της Κρήτης, ήταν σημαντική. Τα λέγαμε σπουδαία. Το γεγονός αυτό μαρτυρούν οι μελετητές της ιστορίας, μα κυρίως τα πολυάριθμα μνημεία που φέρουν τα ονόματα Κρητών Ηρώων. Κάποια από αυτά τα μνημεία είναι αναφέρθηκε. Δόξα τιμή λοιπόν και ευγνωμοσύνη από την σήμερα σε όλους εκείνους που πάλεψαν για την ελευθερία και για του Χριστού την πίστη την Αγία. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ. Θα ήθελα να καλέσω τώρα την εκπρόσωπο της Πανεπιστημιακής Ομοσπονδίας Ελλάδος, κυρία Λιγιώνη Μαρίνα. Ό,τι και να πω για τους Κρήτες είναι λίγο. Θα πω μόνο ένα πολύ πολύ μεγάλο ευχαριστώ για την συμμετοχή σας και για τη βοήθεια στην απελευθέρωση της Υπήρου. Είμαι πολύ περήφανη γιατί είμαι από γονήσια και στο προγόνι. Κάποιος υπηκός είχε βοηθήσει πολύ σημαντικά και έδωσε τη ζωή του εκεί. Πολύ σύντομα έχουμε προγραμματίσει την επαναπροεκτική σε συνεργασία με την Πανελλήνια Ομοσπονδία Κρητικών Σωματείων να κάνουμε μια όμορφη εκδήλωση τιμής, μια όμορφη εκδήλωση τιμής για εκείνους τους ανθρώπους εκεί. Ένα πολύ πολύ μεγάλο ευχαριστώ μέσα από την ψυχή μου. Και βέβαια ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ στον κύριο Μαριδάκη, στον πρόεδρο, για την πολύ τιμητική πρόσκληση που μου έκανε να είμαι μέσα σήμερα εδώ. Να είστε καλά. Πάντα επιτυχίες. Ευχαριστώ πολύ. Καλησπέρα και από μένα. Δεν θα σας κουράσω πολύ, αλλά που είναι οι ομιλητές μου να μιλήσουν. Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους τους εκπρόσωπους από τους δημόσιους φορείς που έχουν έρθει εδώ, να ευχαριστήσω εσάς για τη στήριξή σας. Έχουμε την τιμή να έχουμε δύο σχόλους από την Αθήνα, την Παγκρίτια Ένωση, τα κοινότητα και την Κρητική Μούσα και να παρουσιάσουμε το μέλλον. Να πούμε για τους Κρήτες εθελοντές για την απελευθέρωση της Υπήρου, όσο έχουν συμβάλει.
δεν έχω κάτι άλλο να πω. Το μόνο που θα πω είναι να αναλογιστούμε όλοι ότι σε ανάλογες στιγμές τι θα πράταμε εμείς σε σχέση με αυτό που άκουσαν αυτοί. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια. Και τώρα θα ήθελα να καλέσω τον εκπρόσωπο του Συλλόγου Φοιτητών Ιωαννινών, τον Βασίλη Αφουβέντη. Υπάρχει κάποιος. Χορεύει. Εντάξει. Ωραία. Τώρα το δικό μας άνθρωπο, τον κύριο Μαριδάκη, ο πρόεδρος του Σπαθητήρου.
αξιόπινοι κύριοι, αξιόπινες κυρίες εκπρόσωποι των πολιτικών, εκπαιδευτικών και πνευματικών αρχών, των πολιτιστικών συλλόγων, μέλη της τοπικής κοινωνίας, εκλεκτοί προσκεκλημένοι, αγαπητοί συνταδιώτες και συνταδιώτησες. Καλησπέρα σας. Εκ μέρους του Συλλόγου των Υπήρων, έχω την τιμή και την ευθύνη να εκφωνήσω σήμερα μια εταιρική ομιλία για τη σχέση των Κρητών στην αδελφέρωση της Ιππίου και της παγωγονικής μοναστείας της πόλης των Ιωαννίνων. Πολύ πιθανό να ακουστούν κάποια πράγματα ίδια από αυτά που είπε ο κύριος Μερδάκης, αλλά είναι γεγονότα ιστορικά, οπότε ας επαναληφθούν. Το 1913 είναι μια ιστορική επέτειος που, όπως αναφέρθηκε, συνδέει με άρρηκτους δεσμούς την Κρήτη και την Ήπειρο. Πριν από 107 χρόνια, τα Ιωάννινα απελευθερώθηκαν ύστερα από 450 χρόνια υποδούλωσης. Η απελευθέρωση της πόλης έγινε μετά από πολυήμερη σκληρή πολιορκία των οχυρωμένων θέσεων της ευρύτερης περιοχής και κάτω από σκληρές καιρικές συνθήκες. Το υψίπεδο νοτίος των Ιωαννίνων είναι πεταλοειδές και από τη φύση του οχυρό. Σχηματίζεται δε από βραχώδη και δυσπρόσιτα υψώματα τα οποία το περιβάλλουν. Στην τοποθεσία είχαν κατασκευαστεί μόνιμα οχυρωματικά έργα με την επίβλεψη Γερμανών αξιωματικών που είχαν αναλάβει τον εξυγχρονισμό των τουρκικών ενόπλων δυνάμεων. Η τοποθεσία αυτή, με το όνομα Τζάνι, αποτέλεσε σημαντικό φυσικό σημείο άμυνας και το επέλεξαν οι Τούρκοι για να εκφυλώσουν τον ελληνικό στρατό. Με τον κυκλοτικό λοιμό όμως, που τελικά κατάφεραν οι Έλληνες, ανάβησαν τον αντίπαλο σε άμεση παράδοση. Η νύχτα στο Μπιζάνι αποτέλεσε το κλειδί για την απελευθέρωση των Ιωαννίνων καθώς και ολόκληρης της ευρύτερης περιοχής της Ιππίου. Σε αυτό το ιστορικό γεγονός, της απελευθέρωσης, οι Κρήτες διαδραμάτισαν το δικό τους ιστορικό ρόλο. Ένα ρόλο που αποκτά ιδιαίτερη βαρύτητα, διότι η Κρήτη δεν είχε ενσωματωθεί ακόμη στον εθνικό κορμό. Η ένωσή της έγινε αργότερα, την 1η Δεκεμβρίου του 1913. Οι Κρήτες μαχητές, όπως όλοι γνωρίζουμε, προσήλθαν εθελοντικά, με θάρρος, με γενναιότητα, με αυταπάρνηση και πολέμησαν πέφτοντας μαχόμενοι για τις πανανθρώπινες και διαχρονικές αξίες της ελευθερίας, της εθνικής ανεξαρτησίας και της ανθρώπινης αξιοπρέπειας. Ο εθελοντισμός λοιπόν εμφανίζεται για άλλη μια φορά μετά την Επανάσταση του 1821 με τον ίδιο δυναμισμό στην εποπτεία του 1912-13 και στο έπος του Πιζανίου. Ήταν η εποχή που άρχισαν να εκτάνει οι αγώνες για να απελευθερωθούν τα αλλήλωτα εδάφη και οι ελληνικοί πληθυσμοί τους. Κινητήρια δύναμη και κοινός παρανομαστής ήταν η επιθυμία να απελευθερωθούν όλα τα ελληνικά εδάφη, τα οποία παρέμεναν ακόμα υπόβουλα και η επιθυμία για την ενσωμάτωση των σκλαβωμένων πατρίδων στον εθνικό κορμό. Ο αξιοθαύμαστος αυτός εθελοντισμός συνδεόταν και πυροδοτούνταν από την πίστη στο αγαθό της ελευθερίας, στο βασικό ανθρώπινο δικαίωμα των λαών να ζουν ελεύθεροι, στην αγάπη και στη μέρημνη για την πατρίδα μέχρι του βαθμού της εγκατάλειψης των σπουδών και των όποιων επαγγελματικών δραστηριοτήτων. Ως εθελοντές εννοούμε τους πολίτες του επίσημου ελληνικού κράτους που δεν έκαναν τα όπλα λόγω ηλικίας, αλλά και τους Έλληνες που κατοικούσαν σε περιοχές που δεν είχαν ακόμα ενσωματωθεί στο ελληνικό κράτος, κατά συνέπεια δεν μπορούσαν επισήμως να αντιληφθούν και υπηρετήσουν την πατρίδα. Εθελοντές είναι οι άνθρωποι που αυτοβούλως προσήλθαν στα πεδία των μαχών, αποτελώντας πραγματικά ένα ιδιότυπο μοσαϊκό. Πρωτοπόροι κριτικοί. Όπως αναφέρθηκε, 3.500 εθελοντές, συγκροτώντας 77 σώματα, πολέμησαν στην Ήπειρο, τρέχοντας στην πρώτη γραμμή, την ώρα που το νησί δεν είχε αποκτήσει ακόμα την ελευθερία του.
είχε όμως αυτόν τη διοίκηση. Για τους κριτικούς υπήρχε ο λόγος, ακόμα ένας λόγος να σπεύσουν ως εθελοντές, διότι, όπως αναφέρθηκε επίσης το 1828, ο υπηρώτης Κατζημιχάλης Δαλιάνης από το Δελφινάκι με στρατηγικό σώμα 100 υπέων και 500 πεζών πέφτουν μαχόμενοι στο Καρποκάστρο. Η τοπική παράδοση συνδέει το οπτικό φαινόμενο των γροσουνητών με τη φωνική μάχη που διεξήχθη στην περιοχή ανάμεσα στους εξεγερμένους κατοίκους και σε τοπικό στρατηγικό σώμα. Οι γνωστοί γροσουνητές είναι οι αγωνιστές του ήρωα της Κρήτης και η υπερασπιστή του Φραγκοκάστελου, Χάτζη Μιχάλη Ιταλιάνη, που όπως αναφέρατε, αύριο θα τον τιμήσει. Με την έναρξη του πολέμου, οι κριτικοί εθελοντές έδωσαν το παρόν. Από τους πρώτους μήνες, διοικητής ήταν ο Κωνσταντίνος Σαπουζάκης, κριτικός, διάσημος για τη σοφία του και τη στρατηγική του. Πρώτος σταθμός, τα βουνά του Σουλίου. Από εκεί μεταφέρθηκαν στο μέτωπο Βυζανίου Ιωαννίνου, οργανώθηκαν διατάγματα, τα οποία συγκρότησαν το ανεξάρτητο σύνδεσμα κριτών, πολεμώντας ψυχωμένα μέρα-νύχτα υπό τον αντισυνταγματάρχη Λάβρο Σιμενίτη. Η ανδρεία των κριτικών ήταν υποδειγματική. 250 φοιτητές συγκροτούν τον επωνομαζόμενο ιερολόγο φοιτητών Κρήτης Δαρατσάνη. Είχαν τους έμβλημα μια μικροκεφαλή και δύο μηδιαία όστα χιαστή. Συμπεριέλαβαν στο λόγο τους από φίλους κριτικών γυμνασίων και εντάσσονται στο στρατό υπήρου. Οι 160 πέφτουν νεκροί κατά τη διάρκεια των επιχείρησεων. Λόγος κριτών δασκάλων εντάχθηκε στο σύνταγμα του Αντωνίου Πίτη και πολεμούν ηρωικά. Στο άκουσμα του πολέμου, 225 Ελληνόπουλα από την Αμερική συγκροτούν τον ιερολόγο Φιλαδέλφειας, γνωστό ως λόγο των Αμερικάνων, και με την οικονομική συνδρομή των εκείπηρωτών, μισθών εκπαιδευτικό πλοίο, αγοράζουν πληθυσμό και τον Νοέμβριο του 1912 εντάσσονται στο ανεξάρτητο σύνταγμα του Συνενιώτη. Οι μισοί σκοτώθηκαν στην Ευράχη. Σε Κρήτες παραδόθηκε το Τζάνι και από Κρήτες του Συνανιώτη, όπως πολύ σωστά είπατε, κύριε Μανιδάκη, ακούγεται για πρώτη φορά η αρχή αέρα, η οποία επανακούστηκε το 1940. Σε αυτό το σημείο θα ήθελα να αναφερθώ σε κάποια τα σημεία των μαχών όπου θύμισαν με το αίμα τους Κρήτες εθελοντές και που ο Σύλλογος Κρητών Υπήρου αποτείει φόρο τιμής στις εκδηλώσεις του μήνες. Τα σημεία των μαχών είναι πολλά. Δεν χρόνο σε νιώμη για λίγο λεπτών. Η εκλογή είναι ενδεικτική και γίνεται βάση της παρουσίας του Συλλόγου μας στις εκδηλώσεις του μήνες. Χωρίς αυτό να αποτελεί σημείο διαφοροποίησης και αξιολόγησης του ηρωισμού των πεσότων, οι οποίοι ήταν πολλοί. Τρία χάνια από τον Όση Μετσόκου, 9 Νοεμβρίου 1912. Ευθύμιος Μπαϊλάκης, από Ασκήφου Σφακίων Χανίων. Γεώργιος Πετράκης, από Γερακιανά και Σάμου Χανίων. Νικόλαος Βεριβάκης, από Λάκους Κιδονίας Χανίων. Σε αυτή τη μάχη στα τρία χάνια αφήνουν την τελευταία τους φωνή. Η μάχη αποτελεί τον προάγγελο της απελευθέρωσης των Ιωαννίνων. Οι τρεις χίλιες κριτικοί πολεμούν εθελοντικά, όπως προαναφέρθηκε, έρχονται στο οδικό το Στέργιο Τέσσα από το Μέτσοβο, ο οποίος είχε αναλάβει την ευθύνη να τους οδηγήσει στο προσωπικό τον Όση. Έπεσαν όλοι μαζί. Ήψωμα προφήτη Ηλία Δεματίου, Ανατολικού Ζαρωρίου, 23 Δεκεμβρίου 1912. Οι πεσότες στη μάχη προφήτη Ηλία Δεματίου είναι Νικόλαιος Δρυγιαννάκης από το Αμάλι. Από γονή του έχουμε παρούσα εδώ μαζί μας. Ο Ανδρέας Μαγιωτάκης και ο Στυλιανός Μανιωτάκης από το Ρέθυμνο. Ο Εμμανουήλ Ξυλούρης από τον Μυλοπόταμο, ο οποίος έχοντας τραυματιστεί σοβαρά, εκπνέει στο νοσοκομείο στις 13 Φεβρουαρίου 1913. Από τους Κρήτες που άφησαν τα κόκαλιά τους σας, πλάχνα της υπηρετικής γης, αναφέρουμε επίσης.
Στυλιανό κλειδί, στο προφήτη Ηλίακου Μετζόπου, 10 Νοεμβρίου 1912. Αναφέρεται ότι έχουμε επόμενο εδώ. Χρήστο Μακρύ, στο Βρίσκο, στις 28 Δεκεμβρίου 1912. Στη μάχη του Βρίσκου, τραυματίστηκε και ο Τζαβαλέτης Κωνσταντίνος από αποπόρο να δίνει κουρνά, στον οποίο προτεμήθη αναμνηστικό μετάλλιο από την αυτού μεταλλιώτη του βασιλιά των Ελλήνων Κωνσταντίνου. Απόψε είναι κοντά μας ο κύριος Στέλιος Βαζαράκης, από όνος. Συνεχίζοντας, αναφέρονται οι Μανώλης Πατεράκης, της Κάλλης της Παραμυθιάς της 29 Δεκεμβρίου 1912. Σπυρίδωνας Μανιδρέκος, στη Μανιολιάσσα, στις 2 Δεκεμβρίου 1912. Πασιατάκης Γεώργιος και Τσικαλουδάκης Αναφή, Βιονέα Παλικάρια, στο λόφο της Δονωτής, 20 Δεκεμβρίου 1913, όπου μαζί με άλλα 4 παλικάρια από την Πελοπόννησο αφήνει τη δεξιά τους νοή. Από το 2010 και εξής, η μνήμη τους γιορτάζεται επίσημα με κατάθεση στεφάνων, όπως ανέφερε ο κύριος Βαρτζόκας, απαγγελίες ποιημάτων από μαθητές και μαθήτριες και συνδιοργανώνεται από το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, το Σύλλογο Κρητών Υπήρου, τις τοπικές κοινότητες, στο πλαίσιο των εκδηλώσεων Ελευθέρια Ιωαννίνων. Δεν υπάρχει σημείο στην υπηρετική γη όπου να μην έχουν χύσει το αίμα τους οι Κρήτες εθελοντές. Μετά από αυτές τις μάχες, ανοίγει και ο δρόμος προς το Βόρειο Ήπειρο, ένα άλλο κομμάτι αλήθρων της πατρίδας. Κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνοντας την ομιλία μου, θα ήθελα να επισημάνω την ευθύνη και την τιμή που οφείλουμε σε όλους αυτούς τους απλούς, ωστόσο τόσο γενναίους ανθρώπους, που με αυταπάρνηση χρησίμησαν τη ζωή τους για την ελευθερία. Όσοι τη ρώτησα, από τη μεριά του πατέρα μου, ορμόμενη εξ Ιωαννίνων, αλλά και μόνιμος κάτοικος τούτης της πόλης, εκφράζω τη βαθιά μου ευγνωμοσύνη για όλους αυτούς τους ήρωες Κρήτες προγόνους μου, καθότι έχω και μια καταγωγή από τη μεριά της μητέρας μου, οι οποίοι έδωσαν τη ζωή τους για την απελευθέρωση των Ιωαννίνων της γενέτειρας πόλης μου. Κρητικόπουλου ψυχομαχή, στον Πιζανιού Πυράχη. Δεν έχει μάνα να το λέει, κύριε να τον λυπάτε. Ούτε αδελφό, ούτε αδελφή να τον ψυχοπονάτε. Μονάχα το δεκανέα του και εκείνος τον λυπάτε. Άνθρωπος που τη ζήση του την έχει χαρισμένη στη ελευθερία και στην τιμή, ποτέ του δεν πεθαίνει. Είναι η Μαντινάδα που έγραψε ο Γιώργος Καράτζης και επέλεξε να τιμήσει με αυτή τους νεκρούς συγγενείς του, ο Νικόλαος Ξυλούρης, απόγονος του Πεσόντα Εμμανουήλ Ξυλούρη, στο ύψωμα του προφήτη Ηλία στο Ανατολικό Θεόριο. Τιμή και δόξα στους άξιους αγωνιστές κριτικούς συμπατριώτες μας. Αθάνατοι. Σας ευχαριστώ πολύ. Συνέχεια των όσων ακούστηκαν από τους ομιλητές και το ποίημα που ακούστηκε από την καθηγήτρια Αναστασίου Σανιδάκη, δικηγόρου Σανιδάκη, λέει και το άλλο τραγούδι γύρω από τους αγωνιστές της Υπήρου, αλλά και γενικότερα τα δουλειά που θερούσαν οι Έλληνες κατά την πολιτική κατοχή. Και λέει, όξω από τα Γιάννε, να παλιγιάννε να, εις τη μεριά του κάστρου, εις τη μεριά του κάστρου, έσαιρνε ένα σκουρκολμιάρο, μια παλιγιάρο μια, και πάει να την τουρκέψει, και πάει να την τουρκέψει. Μα ούτε ναι περνούσα, ναι περνούσα, ναι. Όσο από το κάστρο, όσο από το κάστρο, αρχίζει η κόρη και πάλι και
αρχίζει η κόρη και έκλαιγε και ο Τούρκος σε τραγούδι και στέκει ανατολικά και κάνει το σταυρό της. Χριστέ και να προβαίνανε 62 ρομιάκια και να είναι 60 με σταυριά και 2 με τα τουφέκια. Και ούτε το λόγο τέλειωνε, νάτσι και ξεπροβαίνει. Και άρχισε ο Τούρκος και η κόρη τραγουδούσε. Βγάλε του και τα ρούχα σου, να μη σταματώσουν, να πάρουν το κεφάλι σου. Άστα κορί τα ρούχα μου, άστα ρούχα μου, η μάνα θα τα πλύνει, η μάνα θα τα πλύνει, μόνο λίγο τα νιάτα μου, ναι τα νιάτα μου.
Παπούλου.